κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων και ανοιχτής προστασίας, αλλά και παιδικοί σταθμοί, όπως επίσης σημεία που υπάρχει αυξημένη συγκέντρωση κόσμου, τέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Ηρακλείου με φόντο τον κοροναϊό. Η διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, απαντώντας στα ερωτήματα των στελεχών του Δήμου, εξήγησε ότι τα μέτρα του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, τα οποία πρέπει να τηρούνται, αναδιαμορφώνονται ανάλογα με τα δεδομένα και αποτελούν τη βάση τόσο για υπηρεσίες όσο και για πολίτες. Θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με δομές όπου έχουμε είτε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, είτε υψηλή συνάθρηση των πολιτών. Ωστόσο, οι οδηγίες είναι ξεκάθαρες και πολύ συγκεκριμένες για την ώρα αυτή. Είδαμε ότι και σε σχέση με τις εκδηλώσεις τις καρναβαλικές υπήρξε επίσημη οδηγία και ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας. Επομένως, εμείς καταθέτουμε όλα τα ερωτήματα και τα συζητάμε στο Υπουργείο και αντίστοιχα συζητιώνται στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και βγαίνουν επίσημες συστάσεις προς όλους. Η κυρία Μπορμπουδάκη διευκρίνησε ότι σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και το Υπουργείο, η Υγειονομική Περιφέρεια θα τροφοδοτεί με πληροφορίες και απαντήσεις στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, με άξονα την ανάγκη κάλυψης απορριών και αντιμετώπισης προβλημάτων που ίσως προκύπτουν. Η Υγειονομική Περιφέρεια, όπως δηλώσαμε και στο Δήμαρχο, μπορεί να ανταποκρίνεται 24 ώρες το 24ωρο σε οτιδήποτε χρειαστούν οι Δήμοι της περιφέρειάς μας και είμαστε διαθέσιμοι για να κάνουμε ερωτήματα που προβληματίζουν κατά τόπους και στο Υπουργείο Υγείας και στο ΕΟΔΗ για να λύνουμε και θέματα τα οποία μπορεί να είναι πολύ συγκεκριμένα και ιδιαίτερα. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου συνέστησε ψυχραιμία, ενώ τόνισε ότι όσα μέτρα έχει ανακοινωθεί ότι πρέπει να λαμβάνονται είναι ήδη ενεργά. Διατηρούμε την ψυχραιμία μας για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα το οποίο είναι κοινό. Και θέλω να πω ότι θα είμαστε σε διαρκή επαφή, ίσως και σε καθημερινή, με την ΥΠΕ. Για να είμαστε έτοιμοι να λάβουμε εγκαίρως όποιο μέτρο θεωρηθεί από τον ΟΔΗ ότι είναι αναγκαίο για την προστασία του κόσμου.